συντάκτες, οι ανταποκριτές και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο της ελληνικής τηλεόρασης 1 παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις για την κρίση της Βοσνίας και μόλις υπάρξει κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουν με έκτακτα δελτία ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, επειδή οι ειδήσεις δεν τελειώνουν ποτέ και επειδή η ενημέρωσή σας επιβάλλεται να είναι πλήρης, θυμηθείτε. Μαζί θα είμαστε για σήμερα στις 11 ακριβώς για να δούμε την αγωνία που κορυφώνεται για την κρίση στη Βοσνία, τις θέσεις της πολιτικής ηγεσίας για την κρίση στην πρώην Ιουγκοσλαβία, το πρόβλημα της Ελλάδος με τις διεθνείς οδικές μεταφορές, τη συνέχεια στο σύριαλ των υποκλοπών, τη θριαμβευτική νίκη του Μπαρίς Γέλτσιν. Αυτά και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει έως τις 11. Εμείς θα είμαστε εδώ για τη δική σας ενημέρωση. Μέση Ανατολή στην κόψη του ξηραφιού. Μην χάσετε την Τρίτη στις 10.30 το βράδυ την εκπομπή της ΕΤΕΝΑ για το Μεσανατολικό. Τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ? Τι πιστεύει ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Βόσιγκτον? Τι πρεσβεύουν στο Ιράκ? Ραμπίν, Δόκτωρ Σαφή και Ιρακινοί αξιωματούχοι μιλούν αποκλειστικά στον απεσταλμένο της ΕΤΕΝΑ. Τρίτη στις 10.30 το βράδυ. Μέση Ανατολή στην κόψη του ξηραφιού. Μην χάσετε αυτή την εκπομπή. Μέση Ανατολή στην κόψη του ξηραφιού. Μην χάσετε την Τρίτη στις 10.30 το βράδυ την εκπομπή της ΕΤΕΝΑ για το Μεσανατολικό. Τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ? Τι πιστεύει ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Βόσιγκτον? Τι πρεσβεύουν στο Ιράκ? Ραμπίν, Δόκτωρ Σαφή και Ιρακινοί αξιωματούχοι μιλούν αποκλειστικά στον απεσταλμένο της ΕΤΕΝΑ. Τρίτη στις 10.30 το βράδυ. Μέση Ανατολή στην κόψη του ξηραφιού. Μην χάσετε αυτή την εκπομπή. Λενουάρ, πολύτιμο όσο και ο χρόνος. Η αγωνία στην αποκορύφωσή της στη Βοσνία, περισσότερες συνομιλίες θέλουν οι Σέρβοι. Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν θα κλείσει εύκολα το γιουγκοσλαβικό δράμα. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπάρχουν ακόμη ελπίδες. Ανδρέας Παπανδρέου, δεν υπάρχει πόλεμος για μας. Από αύριο Τρίτη, αυστηρότερος ο αποκλεισμός, οι διεθνείς οδικές μεταφορές και το πρόβλημα της Ελλάδος. Συνάντηση Καραμαλή Ανδρέα Παπανδρέου. Η επίσκεψη του Ρωμάνου Πρωθυπουργού. Ποιους είδε, με ποιους μίλησε. Το σύριαλ των υποκλοπών. Αντικειμενική φορολόγηση, πανεπιστήμια και ΤΕΗ από 21 έως 29 Ιουνίου οι εξετάσεις. Χωρίς προβλήματα τα δημόσια νοσοκομεία. Στη Ρωσία, θρίαμβος του Μπαρίς Γέλτσιν. Στην Ιταλία, εντολή σε τραπεζίτη. Στην Ινδία, νέα αεροπορική τραγωδία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την ΕΤΕΝΑ. Το Ιουγκοσλαβικό βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Οι Σέρβοι της Βοσνίας πιέζονται να δεχθούν το σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διεθνής κοινότητα ετοιμάζεται να επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό στη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στην Αθήνα η ανησυχία είναι εύλογη. Δήλωση για την κρίση στην πρώην Ιουγκοσλαβία έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής τόνισε πως το δράμα της Ιουγκοσλαβίας δεν θα κλείσει εύκολα και θα περάσει από πολλές φάσεις. Τη δήλωση αυτή ο κ. Καραμαλής την έκανε πριν συναντηθεί με τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν και ενισχύουν αυτά που είχε πει και στο παρελθόν. Ο κ. Καραμαλής πρόσφατα είχε επισημάνει ότι γίνονται πολλές ανοησίες στη διεθνή πολιτική σκηνή και ότι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν γνωρίζουν πού μπορούν να καταλήξουν. Για την εντυνόμενη κρίση στη Βοσνία, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε. Δεν έχω καθόλου την εντύπωση ότι απέλειπε η ελπίδα για ειρηνική επίλυση του προβλήματος της Βοσνίας. Και νομίζω ότι και η προσπάθεια συνεχίζεται και ελπίδες, δεν ξέρω, μεγάλες ή μικρές, υπάρχουν τελικά να αποφευθεί η πολεμική περιπέτεια. Η Ελλάδα εξακολουθεί πάντοτε να αγωνίζεται για την ειρηνική λύση, προσφέρει τη βοήθεια εκεί όπου μπορεί και θα συνεχίσει να την προσφέρει μέχρι τέλους. Και γιατί πιστεύουμε ότι η περιπέτεια, η πολεμική,
μόνο σε μεγαλύτερα δεινά μπορεί να οδηγήσει και ποτέ σε λύση. Για το ενδεχόμενο η κρίση στην πρώην Ιουγκοσλαβία να οδηγήσει σε γενίκευση του πολέμου, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανδρέας Παπανδρέου, είπε. Δεν υπάρχει πόλεμος για μας τώρα. Και καλά θα κάνει να μην πολύ λέγεται αυτό. Ότι υπάρχουν κίνδυνοι ανάφλεξης. Ασφαλώς ναι, υπάρχουν. Αλλά δεν μιλάμε για σήμερα ή αύριο. Ο πλήρης αποκλεισμός της Νέας Ιουγκοσλαβίας από τον υπόλοιπο κόσμο επιβάλλεται βάσει της απόφασης 820 του Συμβουλίου Ασφαλείας για να ασκηθεί πίεση στους Σέρβους να δεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο. Ο ανταποκριτής της ΕΤΕΝΑ στις Βρυξέλλες, Κώστας Κέκης, μεταδίδει. Ασφικτικός ναυτικός αποκλεισμός των χωρικών υδάτων της Σερβίας και του Μαυροβουνίου αρχίζει από σήμερα για την εφαρμογή της αποφάσεως 820 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ που συνεδρίασε σήμερα δημιουργήθηκε ένα θέμα ερμηνείας της αποφάσεως 820. Συγκεκριμένα, οι ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Αδριατική θα εμποδίζουν μεν όποιο πλοίο εισέρχεται στα χωρικά ύδατα της Σερβίας ή του Μαυροβουνίου, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς πρέπει να αντιδράσουν οι κυβερνήτες των πολεμικών πλοίων της Συμμαχίας σε περίπτωση που ένα εμπορικό πλοίο αγνοήσει την εντολή τους. Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ διχάστηκε καθώς η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες αρνήθηκαν να δεχτούν τη δυναμική παρέμβαση των πολεμικών πλοίων της Συμμαχίας. Απάντηση σε αυτά τα ερωτηματικά της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ θα πρέπει να δοθεί την Τετάρτη σε πολιτικό επίπεδο από το Συμβούλιο της Συμμαχίας. Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες, στην έδρα του ΝΑΤΟ, οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των κρατών μελών της Συμμαχίας με τους ομολόγους τους των κρατών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως. Θέμα της συναντήσεως η ενδυνάμωση της συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο των Γενικών Επιτελείων του ΝΑΤΟ με τις χώρες που πριν από δύο χρόνια ανήκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος ειρήνης στην Ευρώπη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας τώρα εμφανίζεται διστακτικό στη λήψη στρατιωτικών μέτρων στη Βοσνία. Η Γκέλη Βούρβουλη από τη Νέα Υόρκη μεταδίδει. Η εφαρμογή των κυρώσεων εναντίον των Σέρβων είναι το θέμα που θα απασχολήσει σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε μια παρεξήγηση σχετικά με τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή των κυρώσεων, η οποία λύθηκε τελικώς σήμερα με σχετική επίσημη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Μέχρι χθες όλοι οι αξιωματούχοι του Διεθνούς Οργανισμού υποστήριζαν ότι το τελεσίγραφο έλυγε στις 7 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδος και το ίδιο πίστευαν και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, με αποτέλεσμα την έκδοση ανακοίνωσης που χαιρέτιζε τις κυρώσεις που άρχισαν να ισχύουν από σήμερα, όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Γραμματέα πάντως ξεκαθάρισε τελικώς την κατάσταση σήμερα και δήλωσε ότι οι κυρώσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις 4 αύριο το πρωί ώρα Greenwich. Το κλίμα που επικρατεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα είναι ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στις κυρώσεις να φέρουν αποτελέσματα και αν χρειαστεί, τότε να συζητηθεί το θέμα των στρατιωτικών μέτρων. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται κυρίως από τους Ευρωπαίους με τη σύμφωνη γνώμη της Αμερικανικής κυβέρνησης, που για την ώρα εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτική ως προς την εφαρμογή των στρατιωτικών μέτρων. Να δούμε όμως τι γίνεται στην πρώην Ιουγκοσλαβία, αντιμέτωπη με την πλήρη διπλωματική απομόνωση και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Οι Σέρβοι της Βοσνίας έχουν προβλήματα και με την πατρίδα Σερβία. Οι Σέρβοι της Βοσνίας αγνόησαν την έκκληση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο των Βανς και Όουεν. Τις λεπτομέρειες τις έχει ο Ντίν Λιναρδάτου. Οι Ιουγκοσλάβοι και οι Σέρβοι ηγέτες ανακοίνωσαν σήμερα πως επιθυμούν να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και θέλουν να τερματιστεί με διπλωματικό τρόπο. Νωρίτερα πάντως το αυτοανακηρυγμένο Σερβικό Κοινοβούλιο της Βοσνίας είχε ανακοινώσει πως δεν αποδέχεται το διεθνές ειρηνευτικό σχέδιο που χωρίζει τη Βοσνία σε 10 αυτόνομες περιοχές σύμφωνα με εθνικά κριτήρια. Ενώ η διεθνής κοινότητα επιβάλλει όλο ένα και αυστηρότερες κυρώσεις στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο και απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη Βοσνία, οι Σέρβοι εμένουν στην απόφασή τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση, άξιωμα του ΟΗΕ απέτυχαν την απομάκρυνση των Κιανόκρανων από την Ανατολική Βοσνία, επειδή ισχυρίζονται πως η Σρεμπρένιτσα δεν έχει αποστρατιωτικοποιηθεί. Στη Βόνη συναντήθηκε ο Λόρδος Όουεν με τον Γερμανό Υπουργό των Εξωτερικών, Κλάους Κίνκελ. Ο Ντέιβιτ Όουεν ήταν πραγματικά πολύ θυμωμένος και δήλωσε πως ίσως κριθεί απαραίτητο τώρα πια να επέμβουν οι δυτικές χώρες στρατιωτικά για να εξαναγκάσουν τους Σέρβους της Βοσνίας να υποχωρήσουν. Και η Ρωσία πάντως άλλαξε στάση και στηρίζει τις αυστηρότερες κυρώσεις που επέβαλε ο ΟΗΕ. Ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζης, δήλωσε πως ο ίδιος επιθυμεί να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες και ελπίζει να μην έρθουν οι συμπατριώτες του σε αντιπαράθεση με τη διεθνή κοινότητα. Ο κ. Κάρατζης πρότεινε και πάλι απευθείας συνομιλίες με τους Βόσνους Μουσουλμάνους και τους Κροάτες.
Στο μεταξύ, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας άρχισε σήμερα να εφαρμόζει τις νέες αυστηρές οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Πηγές της κυβέρνησης ανακοίνωσαν πως οι οικονομικές συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τη χώρα τους, καθώς η βιομηχανία και οι μεταφορές της εξαρτώνται άμεσα από τη Νέα Ιουγκοσλαβία. Η Γαλλία, παραμερίζοντας τις ελληνικές αντιρρήσεις, έκανε σήμερα έκκληση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να αποφασίσει γρήγορα για την αναγνώριση των Σκοπίων ως ανεξάρτητο κράτος. Αυτό μετέδωσε σήμερα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Νέες διόδους για να εξυπηρετούνται οι διεθνείς οδικές μεταφορές της χώρας μας αναζητεί το Εθνικό Συμβούλιο Μεταφορών μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον αποκλεισμό των διοδίων μέσω της Νέας Ιουγκοσλαβίας. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Γουρλάκη. Το Εθνικό Συμβούλιο Μεταφορών αποφάσισε να ενισχύσει από σήμερα τις εξόδους της χώρας μας προς την Ευρώπη μέσω των λιμανιών της Πάτρας και της Ιγουμενίτσας, ενώ εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας οδικής διόδου μέσω της Βουλγαρίας από την πύλη του Προμαχώνα. Αναζητά επίσης μια τρίτη θαλάσσια δίωδο. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Μεταφορών αποφάσισε να ζητήσει την ενίσχυση εργαζομένων και επαγγελματιών, οι οποίοι θα υποστούν ζημιές μετά την εφαρμογή της απόφασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερα ευαισθητοποιηθεί, αντιλαμβανόμενοι το γενικότερο πρόβλημα που δημιουργείται για τη χώρα μας. Πρέπει να σας πω ότι από την καινούργια αυτή κατάσταση η χώρα μας διατρέχει κίνδυνο να υποστηρίξει σοβαρές ζημιές και στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα των εισαγωγών και των εξαγωγών. Για τη διευκόλυνση των διεθνών οδικών μεταφορών της χώρας μας άρχισαν ήδη από σήμερα συζητήσεις με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Επιποδό στα τελωνία της Βόρειας Ελλάδας για να απαγορευτεί η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ακούμε τον Γιώργο Φερέτη από την ΕΤΡΙΑ. Από τις 7 το πρωί εφαρμόζεται η απαγορευτική διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας σύμφωνα με την απόφαση 820 που απαγορεύει τη διέλευση εμπορευμάτων τράζιν τόσο από όσο και προς τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Οι νέες κυρώσεις που ισχύουν από σήμερα σε βάρος της Νέας Ιουγκοσλαβίας θα δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στους Έλληνες επιχειρηματίες και κατ' επέκταση στην εθνική μας οικονομία υποστηρίζουν οι παραγωγικές τάξεις. Το διαμετακομιστικό εμπόριο γίνεται πλέον μόνο μέσω Βουλγαρίας-Ρουμανίας, με απρόβλεπτες συνέπειες και τεράστιο κόστος για τις εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του τελωνίου Ευζώνων, ελάχιστα φορτηγά αυτοκίνητα είχαν περάσει προς τη Σερβία πριν από την έναρξη της ισχύως των νέων μέτρων, ενώ από το πρωί παραμένουν σταθμένα στα σύνορα 4 φορτηγά αυτοκίνητα που προερχόταν από τη Σερβία και είχαν προορισμό τρίτες χώρες. Οι τελωνιακοί υπάλληλοι διευκρίνησαν ότι οι απαγορευτικές διατάξεις δεν ισχύουν για τα εμπορεύματα που έχουν προορισμό τα Σκόπια και αντίστροφα. Και να αλλάξουμε θέμα, το πρόγραμμα των έργων που εντάσσονται στο Ταμείο Συνοχής παρέδωσε σήμερα στον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Σμιτ Χούμπερ ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Αριστείδης Τσιπλάκος. Ο κύριος Τσιπλάκος τόνισε ότι η χώρα μας δικαιούται αυξημένο ποσοστό συμμετοχής στην κατανομή των πόρων του Ταμείου Συνοχής, γιατί έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από όλες τις χώρες της κοινότητας και η θέση της έχει επιβαρυνθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η χώρα μας, επισήμαινε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, λόγω των εκτεταμένων συνόρων με τις χώρες της Βαλκανικής και της πολιτικής αστάθειας που επικρατεί, έχει πρόβλημα προσφύγων και λαθρομεταναστών. Στο γεύμα που παρέθεσε πριν από λίγη ώρα προς τιμή του Κοινοτικού Επιτρόπου, ο κ. Τσιπλάκος είπε μεταξύ άλλων. Παραδώσαμε επίσης στον Επίτροπο άτυπα ολόκληρο το πρόγραμμα του Ταμείου Συνοχής με τα έργα που προβλέπονται μέχρι την επταετία 93-99 και επίσημα θα επιβληθεί σε λίγες μέρες ολοκληρωμένη η πρόταση. Η επίσκεψη σημερινή στην Ψιτάλη, τι σκοπό έχει? Να δει πράγματι την εξέλιξη ορισμένων έργων, περιβάλλοντος και επίσης επισκέφθηκε και τα έργα της Εθνικής Οδού, δηλαδή την πρόοδο των έργων της Εθνικής Οδού και τούτο έγινε γιατί η αρμοδία του Επιτρόπου είναι σε έργα μεταφορών και περιβάλλοντος. Σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέας Παπανδρέου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για αυτή τη συνάντηση, την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλες ειδήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος μας ενημερώνει τώρα η Τζίνα Στασινοπούλου. Χρόνια πολλά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε σήμερα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε ζητήσει τη συνάντηση αυτή με τον κύριο Καραμαλή για να του εκθέσει τις απόψεις του για τα εθνικά μας θέματα καθώς και για τη γιουγκοσλαβική κρίση. Μετά τη συνάντηση, ο κύριος Παπανδρέου δήλωσε πως υπάρχουν κίνδυνοι ανάφλεξης στους οποίους διωγγώνει η κυβέρνηση για να συγκαλύψει τη δική της ενδοτική πολιτική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βασίλης Μαγκίνας, απαντώντας στις δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως ο κύριος Παπανδρέου αρνείται τη συμμετοχή του στην εθνική προσπάθεια, θυσιάζοντας τα πάντα για να κατακτήσει την εξουσία. Συνάντηση είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον ομολογό του πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Νικολάη Βακαρόιου, που επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Οι δύο πρωθυπουργοί τάχτηκαν υπέρ της ειρηνικής επίλυσης της γιουγκοσλαβικής κρίσης.
Ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός συναντήθηκε το απόγευμα στην Εκάλη και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπανδρέου είπε πως τα Βαλκάνια πρέπει σιγά σιγά να προχωρήσουν στην ανάπτυξη δεσμών, γιατί μόνο έτσι μπορούν να αποτελούν δύναμη στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας έδωσε απόψε στη Ρουμανική Πρεσβεία δεξίωση, όπου παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Συνέχεια είχαμε σήμερα στο θέμα των υποκλοπών. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Νίκος Γρυλάκης κατέθεσε μήνυση για απάτη και εκβίαση κατά του Χρήστου Μαυρίκη. Για το όλο θέμα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών της Αθήνας, Παναγιώτης Νικολοδήμος, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Μιχάλης Γαλενιανός, κατά την έναρξη διμερίδας στο Ινστιτούτο Οικονομικής Διοίκησης, δήλωσε πως με τους νέους φορολογικούς νόμους που ισχύουν φέτος, μπήκαμε σε φάση αντικειμενικής φορολόγησης που μπορεί να θεωρηθεί η δικαιότερη που ίσχυσε ως σήμερα. Από τις 21 ως τις 29 Ιουνίου θα γίνουν φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ταυτόχρονα, η ΟΛΜΕ κήρυξε 48 ώρια απεργία που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Χωρίς προβλήματα λειτουργούν τα νοσοκομεία της χώρας, παρά τη 48 ώρια απεργία της Ομοσπονδίας των Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, που άρχισε σήμερα. Οι γιατροί ζητούν να αυξηθούν οι μισθοί τους και να καλυφθούν οι κενές θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την απελευθέρωση των τιμών των φαρμάκων, των παιδικών τροφών και ορισμένων ειδών λαχανικών εξήγηλε απόψε στη Βουλή ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Βασίλης Κοντογιαννόπουλος κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικής επερώτησης του ΠΑΣΟΚ. Ο Υπουργός Επικρατείας Ανδρέας Ανδριανόπουλος μίλησε απόψε στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Κίνηση για την Ελευθερία. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Πού πάμε, πορεία προς τα μπρος ή προς τα πίσω», περισσότερα από το Θανάση Χούπη. Διανύουμε μια περίοδο κρίσιμων μεταλλαγών και εμείς σαν χώρα βρισκόμαστε πίσω, μη έχοντας από πριν έγκαιρα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ο οποίος αναφερόμενος στον τομέα του κοινωνικού εξυγχρονισμού υπογράμμισε ότι στην κοινωνία μας σήμερα οι πλούσιοι και οι κυρίαρχοι δεν δημιουργούνται από την σκληρή δουλειά και τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά από τα προνόμια και τις διασυνδέσεις που έχουν με δημόσιες εξουσίες και κρατικές οικονομικές δραστηριότητες. Σωστή επιλογή της κυβέρνησης επομένως για την πορεία προς τα εμπρός αποτελεί ο σκληρός δρόμος της ρήξης με τις κατεστημένες νοοτροπίες της ελληνικής οικονομίας, η αποφασιστική μείωση του δημόσιου τομέα και η αντιμετώπιση των οποιονδήποτε ελλειμμάτων, όχι με φορολογίες αλλά με την πολιτικά επίπονη δραστική μείωση των δαπανών του κράτους και την άρνηση της κάλυψης των οικονομικών αδιεξόδων διαφόρων κρατικών και ημικρατικών επιχειρήσεων. Δυστυχώς, ο δημόσιος βίος έχει μετατραπεί σε δημόσιο βόρβορο. Αλλά εδώ ζούμε και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω πως η κυβέρνηση θα δικαιώσει τις προσδοκίες του κόσμου. Θα μπορέσει να αντιπαρέλθει την κρίση. Να δείξει τον δρόμο, να φέρει τα αποτελέσματα που πρέπει. Και νομίζω πως η χρονιά αυτή θα είναι η χρονιά των αποτελεσμάτων. Στο τέλος του χρόνου θα δείτε τα αποτελέσματα μιας οικονομικής πολιτικής δύσκολης και σκληρής. Αλλά ο κόσμος θα δει ότι πλέον είναι σαφής η πορεία και το τέρμα. Είναι σαφής η κατεύθυνση. Στη Ρωσία τώρα, όπου άρχισε νέος γύρος για την κατανομή των εξουσιών. Οπαδοί του Ρώσου Προέδρου Μπόρις Γέλτσιν υποστηρίζουν ότι είναι ο νικητής του δημοψηφίσματος. Σκληροπυρηνικοί αντίπαλοι του όμως δηλώνουν ότι μόλις το 35% των ψηφοφόρων έδειξε εμπιστοσύνη στον Μπόρις Γέλτσιν. Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της ΕΤΕΝΑ στη Μόσχα, Δημήτρης Λιάτσος. Τα πρώτα συγκριτικά αποτελέσματα του χθεσινού δημοψηφίσματος ξεκαθαρίζουν δύο ζητήματα. Την έκφραση εμπιστοσύνης της σχετικής πλειοψηφίας των ψηφισάντων στο πρόσωπο του Μπόρις Γέλτσιν και ταυτόχρονα την αδυναμία συγκέντρωσης του αναγκαίου ποσοστού για τη διενέργεια πρόωρων βουλευτικών εκλογών, όπως επεδίωκε ο Ρώσος Πρόεδρος, ελπίζοντας την αλλαγή της σύνθεσης του Κοινοβουλίου προς όφελός του. Σχηματικά, ο Γέλτσιν πέτυχε μια νίκη, αλλά οι βουλευτές δεν υπέστησαν μια ήττα. Η κρίση εξουσίας και συνεπώς η κρίση σε όλους τους τομείς της ρωσικής κοινωνίας συνεχίζεται αφού δεν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για το ξεπέρασμά τους. Αντίθετα, οι πρώτες δηλώσεις δείχνουν ότι και οι δύο πλευρές ακονίζουν τα ξύφη για μια νέα σύγκρουση. Δεν θα περάσει η προσπάθεια του Κοινοβουλίου να αλλοιώσει τη λαϊκή θέληση, τονίζει σε μήνυμά του σήμερα ο Μπόρις Γέλτσιν. Το δημοψήφισμα δεν έδωσε τίποτα εκτός από το αποδυνάμωμα του κράτους και τη διάσπαση της κοινωνίας, λέει από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής Ρουσλάν Χασμπουλάτοφ. Και ο αντιπρόεδρος της χώρας, Αλεξάνδρ Ρουτσκόη, δίνει τη δική του άποψη για τα αποτελέσματα, διευκρινίζοντας ότι ο Μπόρις Γέλτσιν ψηφίστηκε από 32 εκατομμύρια πολίτες, ωστόσο
Άλλα 70 εκατομμύρια είτε δεν το ψήφισαν είτε έκαναν αποχή. Ο Ρώσος Πρόεδρος θα προσπαθήσει να προωθήσει την άμεση ψήφιση νέου συντάγματος, αλλά θα προσκρούσει πάλι στα τείχη του Κρεμλίνου του Συνεδρίου των Βουλευτών. Παρατηρητές στη Μόσχα εκτιμούν ότι ο Γέλτσιν πρέπει πάση θυσία να απαλλαγεί από το συνέδριο. Κοινοβουλευτικά, φέτος τουλάχιστον δεν περνάει. Θα επιδιώξει άραγε με άλλο τρόπο. Και με ποιον? Το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη εισάγει τα βιντεομαθήματα στα σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου. Ας ακούσουμε όμως τον συνάδελφο Κώστα Κοβέο. Η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελούν τομείς υψηλής προτεραιότητας για το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. Όπως τόνισε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο Γενικός Διευθυντής του καθηγητής Αδαμάντιος Κοπελάσης, στα δύο χρόνια της λειτουργίας του, το Ίδρυμα έχει κατορθώσει να αναπτύξει αποτελεσματικό δίκτυο συνεργασίας όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε δύο κυρίως τομείς. Πρώτον, στην παραγωγή και την προώθηση εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο. Και δεύτερον, στην παραγωγή και διάθεση πολιτιστικών αγαθών μέσα από το δυναμικό πλαίσιο που εξασφαλίζουν σήμερα οι εξελίξεις στη βιομηχανία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Στο πρόγραμμα παραγωγής βιντεομαθημάτων περιλαμβάνονται σε πρώτη φάση μαθήματα ιστορίας, χημίας και τέχνης της ζωής που σχετίζονται με την αγωγή υγείας, την ασφάλεια και την κοινωνική συμπεριφορά των νέων. Αυτές λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε την ΕΤΕΝΑ για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα. Thank you.